τους γάτους και συγκεκριμένη ασθένεια η οποία όπως μας εξήγησε είναι ο κορονοϊός των γάτων τον μα λένε. Είναι ο κορονοϊός των γάτων. Έτσι ο κύριος Πίπης να μας πει. Κύριε Πίπη, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Πίπη, για πέστε μας τώρα τι είναι αυτή η ασθένεια που πλήττει τους γάτους και αν είναι μαζική, την είχαμε προηγουμένως, εξηγήστε μας. Πρόκειται για περί μιας υιογενούς ασθένειας των γάτων, η οποία εκδηλώνεται στο συγκεκριμένο είδος και προκαλεί ουσιαστικά φλεγμονή στις γάτες και τον θάνατο στην περίπτωση που δεν τύχει του δέοντος χειρισμού και διαχείρισης. Κύριε Πίπη, γιατί όμως υπάρχουν αυξημένα κρούσματα? Είδαμε και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο να αναφέρεται σε αυτή την ασθένεια των γάτων και να ζητά επιπλέον βοήθεια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τι είναι το πρόβλημα, αφού υπάρχει τώρα γιατί βρίσκεται σε συγκεκριμένου φαρμάκου. Ναι. Γιατί βρίσκεται σε έξαρση, κύριε Πίπη? Υπάρχει, είναι κάθε χρόνο που βρίσκεται σε έξαρση και διαχειρίζεται διαφορετικά? Ποιο είναι το πρόβλημα στην προκειμένη? Κοιτάξτε, όπως έχω ενημερωθεί από τους συναδέλφους οι οποίοι ασκούν την κτηνιατρική σε ιδιωτικό επίπεδο, έχουν παρατηρήσει μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων επί του παρόντος και γεγονός το οποίο τους ανησύχησε και ήθελαν να διερευνηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο το έθεσαν και υπόψη μας. Εμείς με τη σειρά μας επικοινωνήσαμε ακριβώς με τους συναδέλφους του Υπουργείου Υγείας, έχοντας υπόψη και την εμπειρία που είχαμε με τον κορονοϊό του ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να σημειώσω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο ιό, ο οποίος προσβάλλει αποκλειστικά τις γάτες. Για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε. Δεν είναι μεταδοτικό δηλαδή στους ανθρώπους. Ωστόσο, είναι απειλή προς τον ανθρώπου. Δεν πρόκειται περί ζωάνθρωπων νόσων, είναι μια αποκλειστική νόσος των γάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εμείς με σκοπό να συμβάλλουμε στην διαχείριση και αντιμετωπίση του προβλήματος, μιλήσαμε με τους συναδέλφους του Υπουργείου Υγείας, με στόχο στην περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα από φαρμακευτικά σκευάσματα ή και συστήματα ταχείας δοκιμής για τον έλεγχο της παρουσίας του ιού, που χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο και τα οποία θα επίκειτο να λήξουν και θα καταστρέφουν το, πριν να λήξουν αυτά τα... Να δοθούν στους κτηνίατρους. Και ποια ήταν η απάντηση? Μας, στους κτηνίατρους η απάντηση ήταν αμέσως, ήταν άμεση. Μάλιστα. Η συνάδελφη του Υπουργείας είναι διατεθειμένη και είμαστε ήδη σε εξέλιξη διαδικασία. Μάλιστα. Για να δούμε πόσα αποθέματα είναι διαθέσιμα για να διασφαλιστεί. Μάλιστα. Η διάθεση. Ναι, κύριε Πίπη, τι κάνουμε για να προστατεύσουμε τους γάτους μας? Για να προστατεύσουμε οι γάτοι πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι εμβολιακά καλυμμένοι για τις ασθένειες για τις οποίες υπάρχουν τα σχετικά εγκεκριμένα εμβόλια για προληπτικούς λόγους και να εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας και αποφυγής της ανεξέλεκτης και χωρίς έλεγχο διαφυγής και παραμονής των ζώων στο εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ελέγχει. Και έχουμε ένα μήνυμα, κύριε Πίπη, από τηλεθεατή. Λέει, εάν προσβληθεί ο γάτος από αυτό την ασθένεια, είναι θανατηφόρο? Εξαρτάται από την νοσολογική κατάσταση του επιμέρους ζώου, το οποίο θα πρέπει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σύντομα να πάρουμε την πρόγνωση για τον καιρό, γιατί έχουμε και αγέριδες, είχαμε και χθες, έχουμε και σκόνη στην ατμόσφαιρα, δύσκολο το σκηνικό που διαμορφώνεται. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες σας.